Η Αθήνα είναι υπέροχη. Είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο και σίγουρα μια από τις πιο ωραίες Μητροπόλεις στην Ευρώπη. Είναι γεμάτη υπέροχα σημεία που εμείς οι Αθηναίοι πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε. Ένα χαρακτηριστικό είναι το ότι στην πόλη μας υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος που ξεκινάει από το κέντρο της Αθήνας και φτάνει στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χθες Κυριακή πήρα το ποδήλατό μου από το Καλλιμάρμαρο μαζί με τον γιο μου, τον 10χρονο γιο μου. Πήραμε τον επωνομαζόμενο Μεγάλο Πεζόδρομο. Υπήρχαν ένα-δυο φανάρια στα οποία έπρεπε να περιμένουμε. Μπήκαμε στην πλάκα και εκεί υπήρχε ένα φανάρι, επειδή είπαμε δεν είναι και τέλειος ο ποδηλατόδρομός μας. Διασχίσαμε όλη την Ερμού, έναν υπέροχο ακόμη πεζόδρομο με αρχαιότητες αριστερά-δεξιά και την αρχαία αγορά που πολύ λίγοι από εμάς Αθηναίοι γνωρίζουμε. Φτάσαμε στον Γκάζι, μπήκαμε σε ένα ποδηλατόδρομο, ένα κανονικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποδηλατόδρομο, ο οποίος μας πήγε σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Εκεί λίγο τα χαλάσαμε, είμαστε Έλληνες φυσικά, δεν γίνεται να γίνουν όλα τέλεια. Με λίγη προσπάθεια και με λίγη οδήγηση στα πεζοδρόμια, φτάσαμε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου υπάρχει ένας νέος ποδηλατόδρομος, ο οποίος μπαίνει στη Μαρίνα Φλίσβου και άμα θέλεις από εκεί, μικρή είναι η απόσταση μέχρι τη Γλυφάδα. Η Μητροπολιτική Αθήνα είναι υπέροχη, έχει σπουδαία δώρα, τα οποία εμείς οι Αθηναίοι πολλές φορές ξεχνούμε.